Εκλεκτή καλεσμένη και σήμερα. Σήμερα λοιπόν έχω την Jane Shore. Jane Shore είναι ένα πανέμορφο κορίτσι με εκπληκτική ροή λόγου, η οποία έχει κάνει διάφορα πειράματα με τα μαλλιά της και αποφάσισε να δημιουργήσει ένα βίντεο το οποίο μιλάει για τη δική της εμπειρία, το οποίο θα μπορούσα να το αποκαλέσω το μανιφέστο των καμένων μαλλιών. Δηλαδή η διακήρυξη που κάνει η γυναίκα σε σχέση με τα καμένα μαλλιά, τη δική της εμπειρία, αυτό το οποίο έχει βιώσει και πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Εκπληκτική λοιπόν η Jane, Joanna, Γιάννα, όπως τα λέτε πείτε τη, η οποία παίρνω τηλέφωνο, τη στέλνω μήνυμα στο Instagram, της λέω πρέπει οπωσδήποτε να μοιραστώ αυτή τη δική σου εμπειρία. Μου λέει Θοδωρή, feel free, κάντε ελεύθερα, εννοείται. Κάτω λοιπόν στο κουτί περιγραφής θα έχετε τα πάντα σε σχέση με την Jane και πάμε να δούμε πώς έκανε τη δική της μαλακία, όπως η ίδια λέει, σχετικά με το δικό της βίντεο. Και πραγματικά, εγώ παιδιά έχω κλάψει, την έχω λατρέψει, αλλά ας μην μακρηγορούμε, πάμε να τα δούμε στην πράξη. Ας ξεφτυλιστούμε. Στο σημερινό βίντεο θα δείτε πάρα πολλές φωτογραφίες για τις οποίες δεν είμαι περήφανη για αυτές. Πριν ξεκινήσουμε να σας πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτό το βίντεο δεν έχει να κάνει τίποτα με beauty, έχει να κάνει με ακριβώς το αντίθετο, πώς μπορείς να κάψεις τα μαλλιά σου. Το δεύτερο πράγμα που έχω να σας πω είναι ότι αυτό το βίντεο είναι η απόδειξη ότι όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας έχουμε κάνει μαλλιά. Να σας πω ότι είμαι προετοιμασμένη πλήρως για το bullying κάτω στα σχόλια, διότι θα υπάρξουν πάρα πολλοί από εσάς και με το δίκιο σας που θα μου πείτε «Μα πώς είναι δυνατό κορίτσι μου να μην σου καεί το μαλλί με όλα αυτά που έκανες» και τι περίμενες δηλαδή να γίνει και όλα αυτά τα σχετικά, και είμαι εδώ να σας πω «Το ξέρω! Το ξέρω ότι εγώ η ίδια έκανα ζημιά στα μαλλιά μου, αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται». Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι βγαίνω και το λέω στην κάμερα δημοσίως, δηλαδή ξεφτυλίζω αυτή τη στιγμή, ντρέπομαι για μένα, αλλά παρόλα αυτά παιδιά, θέλω να θυμάστε ότι εγώ το κάνω για εσάς, διότι εάν δείτε αυτό το βίντεο, δεν θα κάνετε τη θυσμή και θα σώσω. Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν, Jane. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και τις θετικές και τις αρνητικές και τα σωστά και τα λάθη και βέβαια να μαθαίνουμε από αυτά και να πηγαίνουμε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Πάμε παρακάτω. Σας. Να ξεκινήσω λέγοντας πως γενικά στη ζωή μου, από τότε που ανακάλυψα την λέξη βαφή, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα στα μαλλιά μου. Καθώς περνούσαν τα χρόνια λοιπόν και πειραματιζόμουν, είχα φάει ένα κόλλημα όταν ήμουν εδώ πέρα φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, ήθελα να κάνω τα μαλλιά μου μαύρα. Οπότε για δύο περίπου χρόνια έκανα τα μαλλιά μου μαύρα. Και έλεγα ότι. Τη σκουραίνει λίγο, την αγριεύει λίγο θα έλεγα, είναι πιο γλυκιά με πιο φωτεινά χρώματα. Ωραία. Δίνει ένα ωραίο contrast και περιμένω βέβαια και στα σχόλια κάτω να μου πείτε ποιο χρώμα σας άρεσε περισσότερο σε σχέση από αυτά τα οποία θα μας δείξει η ίδια. Ήταν πάρα πολύ ωραία, διότι με τα πράσινα μάτια και το πόσο λευκή είμαι ήταν αρκετά εντυπωσιακό. Έλα όμως που μία μέρα ξυπνάω ωραία, χαμογελαστή και συνειδητοποιώ ότι δεν θέλω άλλο να είμαι μαύρο μάλα, οπότε τι θέλω να γίνω, θέλω να γίνω κόκκινο μάλα. Το να κάνεις το μαλλί σου από μαύρο βαμμένο σε κόκκινο θέλει φυσικά την δεκαπάς. Και λέω εγώ, εντάξει μωρέ, τι πειράζει. Δεκαπάζ το λέτε εσείς, έτσι, ξάνοιγμα είναι ο σωστός όρος, απλά έτσι για να μαθαίνετε και κομμωτική ορολογία, γιατί διδακτικά είναι τα βίντεο τα οποία κάνουμε, οπότε χρειάζεται ξάνοιγμα, για να μπορέσουμε να αποδώσουμε φωτεινότητα στο χρώμα. Πειράζει ότι θα τα κάνω μόνη μου, διότι γιατί όχι, είμαι πάρα πολύ καλή σε όλα όσα κάνω, οπότε θα πετύχει και αυτό. Εδώ είναι αυτό που σας λέω πάντα στα video reactions τα οποία κάνω, ότι όταν κάνουμε κάτι μόνοι μας, αισθανόμαστε ότι μπορούμε να το κάνουμε ικανοποιητικά ή μειώνουμε τις προσδοκίες και λέμε εντάξει μωρέ, μόνοι μου το έκανα, οπότε it's okay. Και κάπου εκεί χάνεται λίγο την μπάλα γενικά με τα μαλλιά σας. Εργασία, μαζεύω δύο φίλες μου και είμαστε στο δωμάτιο της φοιτητικής εστίας και ξεκινάμε να κάνουμε τα μαλλιά. Τρεις μας, μόνες μας, άσχετες τελείως. Το μαλλί μου λοιπόν καταλήγει κάπως έτσι. Κάποια σημεία ήταν σκούρα, κάποια σημεία ήταν ανοιχτόχρωμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν παρέπεπε σε κόκκινο καθαρό. Μετά από ένα περίπου μήνα λοιπόν. Οπότε εδώ έχει δουλέψει τον δεκαπάζ, αυτό μας λέει. Έχει κάνει μόνη της ξάνοιγμα. Είναι η πρώτη της προσπάθεια και έχει κάνει μόνη της ξάνοιγμα. Πάμε να δούμε το story. Αποφασίζω να κάνω δεύτερη δεκαπάζ στο κεφάλι μου, διότι θέλω να γίνει πάρα πολύ ανοιχτό, κόκκινο, φλογερό κτλ. Κτλ. Οπότε και πατάω δεύτερη δεκαπάζ στα μαλλιά μου και το αποτέλεσμα βγήκε κάπως έτσι. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το αποτέλεσμα, ήταν το μαλλί μου στα καλύτερά του, οι φωτογραφίες ήταν ευχάριστες, γενικά όλοι με κάνανε. Εδώ έχει κάνει δεύτερο ξάνοιγμα για να μπορέσει να αποδώσει φωτεινότητα και πήγε και δούλεψε βέβαια και με ένα πολύ πιο ζωντανό, πολύ πιο έντονο κόκκινο. Okay. Προβλήματα για το πόσο ωραίο κόκκινο μαλλί έχω και πώς τα κατάφερα κτλ. Όλα κυλούσαν όμορφα στο μικρό μου λαχανόκηπο, ώσπου μία μέρα άνοιξε το
τηλεόραση και είδε τη Ζήση Χριστίδου να έχει αυτό το υπέροχο, πανέμορφο, πορτοκαλί μαλλί. Πόσο ωραίο ήταν αυτό το μαλλί. Ήταν αυτό νομίζω και σε μια πρωινή εκπομπή. Τέλος πάντων, λέω θα το κάνω. Γιατί όχι, το κάνεις εσύ, θα το κάνω κι εγώ. Πηγαίνω στο κομμωτήριο αυτή τη φορά, διότι τα οικονομικά μου ήταν λίγο καλύτερα. Πάω προς το κομμωτήριο και πετυχαίνω με αυτό εδώ πέρα το χρώμα, το οποίο... Οπότε έχει μετανιώσει για το δεύτερο ντεκαπάζ το οποίο έχει κάνει, έχει αλλάξει την αισθηματική της διάθεση, λέει τώρα θέλω να γίνω Χριστίδου, πολύ ωραία, άρα πρέπει να αποβάλω τα κόκκινα χρωστικά τα οποία είχα βάλει, τα οποία ήταν πιο έντονα, ωραία, να ξεμπουκώσω το χρώμα για να ξαναπάω, να ξανακατεύω σε χάλκινα. Οπότε μιλάμε για τρίτο ξάνοιγμα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Παρ' όλα αυτά, πετυχαίνουμε αυτό το χρώμα όμως πάλι με τη διαδικασία δεκαπάζ. Οπότε έχουμε μέσα σε ένα εξάμεινο, παιδιά, για να μην τα πω λίγο, τρεις διαδικασίες δεκαπάζ στο μαλλί. Πέρασαν 2-3 εβδομάδες. Μία παρένθεση να πω εδώ και συγγνώμη που σε διακόπτω, αγαπημένη Τζέιν. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε λοιπόν πού το χάνει λίγο, που χάνει λίγο την ιστορία η Τζέιν. Το ξάνοιγμα δεν είναι κακό. Το ξάνοιγμα είναι ένα εργαλείο για να μπορεί να πετύχει η Τζέιν τα ιδανικά αποτελέσματα τα οποία η ίδια θέλει. Πού είναι το πρόβλημα λοιπόν? Πριν τον ντεκαπάζ, εμείς ως hair experts κάνουμε θεραπείες επανασύνδεσης δεσμών για να διασφαλίσουμε ότι τα μαλλιά μας είναι πιο γεμάτα και πιο συμπαγή. Το ίδιο ισχύει μέσα στον ντεκαπάζ, το ίδιο ισχύει μετά τον ντεκαπάζ. Ωραία. Οπότε δεν έχει σημασία λοιπόν τι κάνουμε εκείνη την ημέρα, έχει σημασία τι κάνουμε εκείνη την ημέρα, αλλά και τι κάνουμε ενδιάμεσα μέχρι να ξανακάνουμε το επόμενο ξάνοιγμα. Οπότε ως hair experts αυτό το οποίο κάνουμε είναι, κάνουμε θεραπεία επανασύνδεσης δεσμών πριν, διασφαλίζουμε ότι η ποιότητα είναι σε εξαιρετική κατάσταση, μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε ξάνοιγμα, κάνουμε το ξάνοιγμα πάλι με επανασύνδεσης δεσμών, οπότε διασφαλίζουμε ότι και κατά τη διαδικασία του ντεκαπάζ δεν θα συμβεί κάτι και μετά, από την ώρα που φεύγει και μετά, μπαίνουμε στη διαδικασία. Επανασυνδέουμε στο σπίτι ξανά τους δεσμούς, κάνουμε θεραπείες ενδιάμεσα για να διασφαλίσουμε ότι τα μαλλιά δεν θα κοπούν. Και όλα αυτά με σκοπό να έχει το χρώμα το οποίο θέλει. Και εννοείται βέβαια ότι συντηρεί η ίδια τα μαλλιά της με επαγγελματικά προϊόντα, τα οποία θα διατηρήσουν τη σωστή υγρασία και τη σωστή ενυδάτωση στα μαλλιά. Αν είχε προηγηθεί αυτό, δεν θα συνέβαινε το επόμενο. Πάμε. Συνειδητοποίησα ότι αυτό το χρώμα στη δική μου την επιδερμίδα που είμαι άσπρη σαν την νεκρή, δεν πηγαίνει. Και κάπως έτσι άρχισε να μην μου αρέσει αυτό το χρώμα. Πάω λοιπόν η τρελή η μουρλή του χωριού. Και θα ξανακάνω ένα κόκκινο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το χρώμα, επανήλθαν όλα στα φυσιολογικά, ο κόσμος μου ήταν καλύτερος κτλ. Που σημαίνει ότι έχει κάνει ήδη 3 ξανοίγματα. Δεν μας έχει πει κάτι η Τζέιν ότι έχει φροντίσει να ενυδατώνει σωστά τα μαλλιά της, να έχει μια εξαιρετική ποιότητα, να κάνει επανασύνδεση δεσμών, να διασφαλίσει ότι η τρίχα της δεν θα τσιχλοποιηθεί, δεν θα υποστεί melting από τις έντονες εναλλαγές της δικής της ψυχολογίας και διάθεσης. Οπότε κάνει πάντα κάτι σε σχέση με αυτό το οποίο η ίδια προσδοκά να δει σαν αποτέλεσμα συνολικά, αλλά δεν κάνει κάτι για να επαναφέρει την υγεία των μαλλιών. Οπότε είναι ξάνοιγμα στο ξάνοιγμα στο ξάνοιγμα στο ξάνοιγμα, χωρίς να έχει επενδύσει κάτι σε σχέση με την ποιότητα των μαλλιών της. Πάμε παρακάτω. Μετά, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, τρώω μια φλασιά και λέω ότι τα βαρέθηκα όλα αυτά και ότι ταλαιπωρώ το μαλλί μου με τόσα κόκκινα και βαφές και κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια και με πιάνει μια φασία και λέω θα τα κάνω καστανά. Οπότε τι έκανε η Γιάννα, τα έκανε καστανά. Έτσι απλά. Τα κρατάω περίπου ένα μήνα. Κακό. Εμένα δεν μου αρέσει. Το θεωρώ δεύτερο, δεν έχει αποδώσει και χρωματικά σωστά. Γράψτε μου και εσείς στα σχόλια αν σας αρέσει το καστανό ή το μελαχρινό. Εγώ θεωρώ ότι τα κόκκινα είναι χρώματα τα οποία σου ταιριάζουν και το ξανθό θα σου ταιριάζει. Βέβαια, είναι απαραίτητη η προϋπόθεση να έχεις πάντα έντονο make-up όταν πας σε τόσο έντονο contrast. Και το λέω γιατί έχεις ωραία μάτια, έχεις αυτό το ωραίο βαθύ πράσινο στα μάτια σου, έχεις ένα πολύ ωραίο χρωματικό τόνο στο δέρμα, οπότε το κόκκινο σου δίνει μια πιο sexy, πιο παιχνιδιάρικη εικόνα, Jane, και το ξανθό θα μπορούσε να σου δώσει μια πιο chic και λίγο περισσότερο χαρακτήρα, αλλά θέλει πάντα make-up. Πάμε. Και αρχίζει όλος ο δουνιάς να μου λέει για ποιο λόγο έκανες τα μαλλιά σου καστανά. Τώρα θα μου πεις τι είσαι εσύ, είσαι από αυτούς που επηρεάζονται από τις γνώμες των άλλων? Ναι. Οπότε αποφάσισα να σταματήσω να τα έχω καστανά και ξαναγύρισα στο κόκκινο. Για να τα γυρίσω στο κόκκινο, επειδή ήξερα ότι θα κάνω πάλι πήγα πάλι στο κομμωτήριο και τα έκανα κόκκινα στο κομμωτήριο. Ξυπνάω. Παιδιά, δεν εξηλαιώνεστε. Δηλαδή, με το που πάτε στο κομμωτήριο, δεν σημαίνει ότι έχει γίνει ένα delete σε ό,τι έχετε κάνει προηγουμένως και όλα αυτά είναι super και εντάξει. Πώς το λένε, έχετε μια ορολογιακή βόμβα η οποία είναι έτοιμη να σκάσει, έτσι, όταν δεν χτίζεται σε ποιότητα μαλλιών. Πάμε. Ένα πρωί, τυπώ να φτανίσω τα μαλλιά μου και ακριβώς εδώ πίσω συνειδητοποιώ ότι είναι λίγο τραχύ το μαλλί μου, σαν να
πώς είναι η τρίχα όταν καίγεται και πηγαίνει έτσι και είναι σγουρή. Έχει φριζαριστεί. Κάπως έτσι. Ήτανε όλη αυτή η μεριά, εδώ πάνω, είχε αυτή την υφή. Και δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο έχει γίνει, γιατί τα μαλλιά μου ήταν ίσια. Περνάνε 2-3 μέρες, έχω λούσει τα μαλλιά μου και συνειδητοποιώ ότι αυτό το πράγμα που συνέβαινε εδώ πίσω έχει περάσει και έχει γίνει σε όλο μου το μαλλί. Και λέω, οκ, με πανικοβάλλησε, απλά άρπαξαν λίγο από την τελευταία φορά, άρπαξαν λίγο, θέλω να καταλάβετε την άρνησή μου, τέλος πάντων και... Το άρπαξαν λίγο είναι 4 δεκαπάζ, 17 βαφές επάνω, άρπαξαν λίγο, έτσι, και όντως εδώ δείχνει ξεκάθαρα ότι αισθάνεται ότι έχει άρνηση. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει τι έχει συμβεί με την υγεία. Εγώ έχω το χρώμα σε εισαγωγικά που θέλω. Εντάξει, μωρέ, ψιλοταλαιπωρήθηκαν. Δεν θέλει να μπει καν στη διαδικασία να πιστέψει ότι έχει κάποια στα μαλλιά της. Έχω πάει στην αγορά και έχω πάρει 600.000 λάδια για να μπορέσω να ενεδοτώσω τα μαλλιά μου. Αλλά ήταν φυσικά πάρα πολύ αργά. Ώσπου άρχισα να καταλαβαίνω ότι πέρα από την άρνησή μου δεν διορθώνεται αυτό το πράγμα. Οπότε αποφάσισα να πάω να τα κουρέψω. Και εκείνη είναι η στιγμή τώρα, προσέξτε, που μας λέει όλο το story. Έχει κάνει τα 4 ξανοίγματα κτλ. Έχει κάνει τις εναλλαγές χρωμάτων, όλα αυτά μέσα σε ένα εξάμηνο χρόνο. Ωραία. Και είναι η στιγμή, ξέρετε, που βγαίνει η. Μιας και μιλάμε και για γυναίκες, βγαίνει η πελάτησα σε εισαγωγικά και λέει: Α, φταίει ο κομμωτής που μου έκανε στα μαλλιά. Μιλάμε για τον τελευταίο. Δεν φταίει το οτιδήποτε έχει προηγηθεί. Ωραία. Φταίει ο κομμωτής στο ότι θα μπορούσε να της πει: ότι, κοιτάξτε να δεις, εγώ δεν σου κάνω κάτι σε αυτά τα μαλλιά, αν δεν χτίσεις ποιότητα. Ωραία. Και έχει μεγάλο φταίξιμο σε αυτό ο κομμωτής, αλλά έχει και μεγάλο φταίξιμο η ίδια. Αν της είπε ο κομμωτής ότι δεν στο κάνω, τότε απλά μπορεί να επέλεξε έναν άλλο κομμωτή για να το κάνει. Οκ. Okay. Γιατί εκεί πληρώνει τα αποτελέσματα των επιλογών της με άσχημο τρόπο. Μου λέει ρε παιδί μου ότι δεν υπάρχει λύση πέρα από το να τα κουρέψουμε πάρα πολύ. Και του λέω εγώ τι εννοείς πάρα πολύ. Τι εννοείς. Και μου λέει κοιτάξτε, όσο και να τα κουρέψουμε, πάλι καμένα θα είναι τα μαλλιά σου. Και εγώ εκεί πέρα. Αυτό. Κάνω κοντό μαλλί, αυτό το μαλλί. Τι κατάθλιψη, τι μελαγχολία μου λες. Αυτό που πρέπει επίσης να τονίσω σε αυτό το σημείο είναι ότι δεν ήμουν μόνο εγώ που έβλεπα το μαλλί μου και δεν μου άρεσε, αλλά ήταν και όλοι οι άλλοι. Διότι όταν έχεις την κολλητή σου και εμφανίζεσαι μπροστά της με το καινούργιο το μαλλί και είναι και της λέω, σου αρέσει και γυρνάει και μου κάνει μια... Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι ψέμα. Είναι ψέμα, απλά προσπαθείς να μην με στενοχωρήσεις. Και κάπως έτσι συνειδητοποιήσω ότι το μαλλί μου ήταν πάρα πολύ χάλια, διότι αν η κολλητή μου που με αγαπάει πάρα πολύ και με λατρεύει και θέλει το καλό μου, γυρνάει και μου λέει έτσι, η μόνη επιλογή ήταν να πάω ή να αυτοκτονήσω ή να μην ξαναβγω από το σπίτι για τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι να μακρύνω το μαλλί μου ή να αγοράσω τρέσα. Οπότε τι κάνω λοιπόν, αποφασίζω να αγοράσω τρέσα. Για να φτιάξει ποιότητα, έτσι. Δηλαδή για να φτιάξει ποιότητα, λέει ότι δεν μπορώ να κυκλοφορώ έτσι, οπότε ας αγοράσω τρέσα. Αυτό είναι ένα λάθος το οποίο κάνουν πάρα πολλές γυναίκες και μετά πάνε και τι κάνουν, αγοράζουν την τρέσα, παίρνουν αυτά τα ωραία, τα αλουμινένια, τα σιδερένια κλειψάκια τα οποία τα χώνουν κάθε μέρα μέσα στα μαλλιά τους και απλά κόβουν τα μαλλιά τους και κάνουν τρύπες τοπικά. Πάμε παρακάτω. Και υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα βγω έξω από το σπίτι μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως είναι ένας πόλεμος, ένας σεισμός, ένας κατακλυσμός, τέτοια πράγματα που συμβαίνουν καθημερινά στον κόσμο. Έχετε λοιπόν η τρέσα και μετά τα πράγματα γίνανε λίγο καλύτερα. Κυκλοφορούσα με την τρέσα, κοιμόμουν με την τρέσα, έτρωγα με την τρέσα, έκανα σεξ με την τρέσα. Γενικά η τρέσα ήταν η εγκόμενά μου. Είδατε, έτσι, όταν έκανε σεξ με την τρέσα, ανοίγω κλειστό παράθυρο. Πάμε. Συγγενείς, φίλους και γνωστούς μου μου λέγανε σε παρακαλώ η τρέσα είναι ξεπερασμένη και είναι λίγο kitsch και μη τη φοράς και τα λοιπά, αλλά εγώ ήμουν σε φάση σε παρακαλώ, δεν ξέρεις. Δεν ξέρει κανένα σας. Δεν ξέρει γιατί η ίδια πονάει, μέσα από τις δικές της επιλογές πονάει, δεν την καταλαβαίνει κανείς, δεν έχει προφανώς σωστό consulting έναν hair expert να της πει ότι it's enough, μέχρι εδώ. Εσύ έχεις τις δικές σου επιθυμίες για τα μαλλιά σου, αλλά τα μαλλιά σου έχουν αυτές τις επιθυμίες για την υγεία τους και αν δεν υπάρχει ένα σημείο σύγκλησης, το αποτέλεσμα θα είναι να μην έχεις ποτέ μακριά μαλλιά όπως το θέλεις. Οπότε θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία synergy, να συνεργαστεί με έναν ειδικό για να έχει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στα μαλλιά της. Αλλά σε επίπεδο ψυχολογίας, ναι, σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να το αποδεχτείς ότι έφτασες σε ένα σημείο να είναι τόσο ταλαιπωρημένα τα μαλλιά σου και να μην έχεις μια σωστή συμβουλευτική για να μπορέσει να σε βοηθήσει κάποιος να πας στο επόμενο επίπεδο. Πάμε.
Ώσπου κάποια στιγμή έφτασε το μαλλί μου σε ένα ικανοποιητικό αξιοπρεπές μάκρος, τέλος πάντων, που αποχωρίστηκα την τρέσα, διότι και η τρέσα είχε μείνει με τρεις τρίχες και δεν είχα λεφτά να πάρω άλλη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αποφάσισα να το παίξω άποψη και ότι έχω καρέ μαλλί από άποψη. Φυσικά τα επόμενα 2 χρόνια κύλησαν κάπως με καρέ μαλλί, λίγο πιο μακρύ, λίγο πιο κοντό, διότι... Εντάξει, το βίντεο είναι 2 χρόνια τώρα, ωραία, που το έχει γυρίσει η Jane, οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχει φέρει την τάση στην Ελλάδα, έτσι. Jane, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ωραία, γιατί πλέον όλες οι γυναίκες κάνουν lob, κάνουν κοντά καρέ και τώρα τολμάνε και ακόμα πιο κοντά. Πάμε. Έπρεπε συνέχεια να τα κουρεύω για να φεύγει το καμένο που ήταν ακόμα στις άκρες φυσικά. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι όλα αυτά που σας είπα έγιναν πριν από 3 χρόνια και μέχρι και πέρυσι είχα πρόβλημα σοβαρό με τα μαλλιά μου, διότι δεν μπορούσαν με τίποτα να έρθουν στα φυσιολογικά τους. Και το τελευταίο 1 χρόνο τέλος πάντων μπορώ να πω ότι τα μαλλιά μου έχουν πάρει λίγο τα πάνω τους και ότι έχει φύγει εντελώς να πω το καμένο. Ποιο είναι λοιπόν το ηθικό δίδυμο? Εγώ τα βλέπω εξαιρετικά τα μαλλιά της. Τώρα μου αρέσουν πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ και το κόκκινο και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η Jane. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ όμορφη γυναίκα με τρομερή ροή λόγου και τρομερό ταπεραμέντο. Ακόμα από αυτή την υπέροχη ιστορία που μόλις ακούσατε είναι να μην κάνετε μ***** στο σπίτι. Κάπως έτσι λοιπόν τελειώνει και αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρουσα η ιστορία των μαλλιών μου. Εμένα, ναι. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι δείξτε μου λίγη αγάπη σας παρακαλώ και μην με πάρετε με τις ντομάτες από κάτω στα σχόλια. Επίσης αφήστε το ένα like και λίγη αγάπη. Λοιπόν, είναι σαν και εμένα, έτσι. Είναι σαν και εμένα. Είναι αυτό που σας λέω κι εγώ. Δώστε μου λίγη αγάπη. Ωραία. Jane, σε νιώθω απόλυτα. Καχά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκε σε αυτή την υπέροχη εμπειρία σου. Θέλω να μου πείτε λοιπόν κάτω στα σχόλια ποιο χρώμα από αυτά τα οποία μας έδειξε η Jane σας αρέσει καλύτερα και γράψτε μου και το δικό σας story σχετικά με τα μαλλιά σας. Τώρα, κάτω στο κουτί περιγραφής έχω όλα τα social media της Jane όπου μπορείτε να μπείτε και να την ακολουθήσετε γιατί θεωρώ ότι έχει να πει πάρα πολλά με τα βίντεο της. Έχει τρομερή ενέργεια, τρομερή ροή λόγου, πολύ ευχάριστη και πολύ δημιουργική έτσι όπως τη βλέπω. Και αν σας αρέσουν και τα δικά μου reaction video, κάντε subscribe στο κανάλι μου και ακολουθήστε με στο Instagram όπου μπορείτε να με ρωτήσετε τα πάντα σε σχέση με τα μαλλιά σας. Φιλιά πολλά λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο reaction video. Να είστε καλά.